οι δασικοί χάρτες έτσι κι αλλιώς είναι μια διαδικασία στην οποία σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία στην οποία οι πολίτες για μια φορά ακόμα έχουν μπει σε ένα κυκαιώνα στον οποίο προσπαθούν να αποδείξουν το αυτονόητο. Γίνανε πολλές διορθώσεις, έχουμε συζητήσει πολλές φορές η Ιάδη Γεράκη μαζί όσον αφορά το συγκεκριμένο, την διαδικασία. Και δυστυχώς σε συνδυασμό με το χρηματολόγιο βρέθηκαν σε μια κατάσταση στην οποία πλήρωναν παράβολα, πλήρωναν. Έμπαιναν σε μια διαδικασία να βρίσκουν μηχανικούς δικηγόρους. Μπήκαν στη διαδικασία των αντιρρήσεων, μια και αναρτήθηκαν οι χάρτες. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο, παρά τις διορθώσεις τις οποίες έγιναν, ομολογουμένως ότι και εμείς και ως τεχνικό επιμελητήριο είχαμε καταθέσει σε προτάσεις για το συγκεκριμένο θέμα, για το διευθυνσιακό. Ήρθε τελικά λίγο πριν τις εκλογές να έρθει αυτή η εγκύκλωση, την οποία την αναμέναμε βέβαια. Και νομίζω ότι ήταν και τεκμηριωμένη και από εμάς και από το κεντρικό τεχνικό μελητήριο και από το τοπικό τεχνικό μελητήριο, από εμάς από το τμήμα μας, αλλά και από άλλα τμήματα των υπόλοιπων ίσων. Γιατί να σας πω ότι αυτό το διευθυνσιακό καθεστώς δεν αφορά μόνο το ιδιαίτερο διευθυνσιακό καθεστώς, δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά και τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, τις Κυκλάδες, τα Κύθρα και τα Δωδεκάνησα. Άρα ήταν λοιπόν μια διαδικασία εκ των ουκάν που έπρεπε οπωσδήποτε να προχωρήσει η πολιτεία σε αυτό. Και μάλιστα δεν πρόλαβαν και κάποια δασαρχεία που κάποιοι δασάρχες με την βάση νόμου, έτσι, δεν έκαναν κάτι παράνομο, προχώρησαν σε αιτήσεις, μάλιστα το αναφέρει και συγκεκριμένη εγκύκλειος, όπου έστειλαν στην υπηρεσία στους δασικούς χάρτες που συντάσσουν τους δασικούς χάρτες στην κρηματογράφηση των δασικών χαρτών την κύρωση ώστε οι ιδιοκτησίες αυτές να περάσουν στο δημόσιο. Αγνώντας το τι γίνεται στην Ήπεθρο, αγνώντας εάν κάποιος μπορεί να καλλιεργήσει, αν το δικό του το χωράφι δασώθηκε, αν υπήρχε το δίσβατο της περιοχής, αγνώντας πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι σημαντικό ότι δύο περιπτώσεις αυτές βάζει η συγκεκριμένη εγκύκλειος. Και τους δασωμένους αγρούς, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί αγροί που ήταν του 45 ή του 60. Που από τις αεροφωτογραφίες του 45 του 60 που φαινόταν αγροτικά και ότι είχαν γίνει δασικά και σήμερα διαπιστωνόταν ότι ήταν δασικά και αυτά περνούσαν ως δασικά, έτσι. Οπότε και αυτή η αδικία διορθώθηκε με τη συγκεκριμένη εγκύκλειο. Οπότε καλείται πλέον το δημόσιο, αυτό είναι ότι καλείται το δημόσιο να παρουσιάσει τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωμένο ότι έχει μισθό στο ακίνητο κλπ. Και ότι ανοίγει στο δημόσιο. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να παρουσιάσει τίτλους χειριότητας. Ανταυτού ο ιδιοκτήτης απλά θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία την οποία θα πρέπει να κάνει στους δασικούς χάρτες, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω πέρα από το χρηματολόγιο, μια και δεν είναι δασικό. Έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι παραπάνω, να αποδείξει δηλαδή κάτι άλλο ο ιδιώτης. Ούτως ή άλλως, κύριε Ταβερναράκη, από την αρχή λέγαμε σε όλους τους τόνους, όλο αυτό το διάστημα που προηγήθηκε, ότι τόσο η κτηματογράφηση, τόσο το κτηματολόγιο, όσο και οι δασικοί χάρτες είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και θα έπρεπε αυτό το εργαλείο για τη χωροθέτηση της γης, για όλα αυτά που βλέπουμε και γίνονται, να υπάρχει εδώ και χρόνια πριν εμείς ξεκινήσουμε και κάνουμε χίλια δυο πράγματα. Ρωτάω το εξής. Πριν τις καταπατήσεις, πριν τις ΑΠΕ, πριν τις τα ξενοδοχεία, πριν την χωροθέτηση, πριν την ανάπτυξη, που αυτά έπρεπε να υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, η πολιτεία σήμερα διαχρονικά έχει καθυστερήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία και σίγουρα σήμερα δεν θα συζητούσαμε όταν υπήρχαν τόσες αλλαγές χρήσης και μια ανάπτυξη η οποία έφερε πολλές αλλαγές στο περιβάλλον. Να προσπαθούμε τώρα τελευταία στιγμή να σώσουμε το περιβάλλον. Πάντως, δεν σώνουμε το περιβάλλον αυτή την ώρα. Το είπα. Ποτέ, όχι, κύριε Ταβερναράκη, μισό λεπτό. Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη, μία κτηματογράφηση και τραβάει τόσα χρόνια, όταν υπάρχει μία βάση δεδομένων από τις ενώσεις που έχουν μέσα όλα τα δεδομένα της ιδιοκτησίας του κάθε ενός από εμάς. Δεν μπορεί να έρχεται και ο δασικός χάρτης να μπαίνει κερασάκι από πάνω και να δημιουργεί θέμα σε μένα, σε εσάς, στον καθένα, γιατί όλοι είμαστε εμπλεγμένοι μέσα σε αυτό το καθεστώς. Έχουμε πει πάρα. Υπήρξαν προβλήματα στους κτηνοτρόφους, στα αγροτολιβαδικά, στις επιδοτήσεις, δείχνανε δασικά
τμήματα τα οποία είχαν γίνει αναδασμοί. Έτσι, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, σαφέστατα. Τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Αυτό το οποίο έκανε η πολιτεία για άλλη μια φορά ήταν να δείξει ότι κάνει κάτι γιατί θέλει να κάνει κάτι, χωρίς να ξέρει τι είναι αυτό το οποίο κάνει και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στην ίδια την κοινωνία και τους πολίτες. Και είπατε επίσης και κάτι άλλο πολύ σωστό στην αρχή της τοποθέτησής σας, ότι μπήκε ο κόσμος μέσα σε μια διαδικασία να πληρώνει συνεχώς από την τσέπη του παράβολα για τα λάθη της πολιτείας, την αδράνεια της πολιτείας, τις παραλήψεις της πολιτείας, για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να πληρώνει και θα ήταν τα αυτονόητα. Ρωτάω λοιπόν, το εξής. Ωραία. Ρωτάω λοιπόν το εξής. Έχετε εικόνα για το πόσες ενδεχόμενα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, λίγο πριν τις εκλογές, όπως σωστά επισημάνατε, έχετε μήπως εικόνα, κύριε Ταβερναράκη, για το πόσες σε Κρήτη, επίπεδο Κρήτης ή επίπεδο Ανατολικής Κρήτης, αν και το μεγάλο και θέμα το είχανε μισό, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθη, έχετε εικόνα για το πόσες αντιρρήσεις, ενστάσεις κατατέθηκαν και πόσα χρήματα κατευλήθησαν ως παράβολα ή δόθησαν, γιατί θα πρέπει κάποιος να πει σε κάποιους ότι καλή η ρύθμιση, αλλά άνθρωποι πλήρωσαν από την τσέπη τους μέσα σε μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ δύσκολη για να αποδείξουν τα αυτονόητα. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αφού δεν εκμεταλλεύτηκαν καμία βάση δεδομένων που υπήρχε, ε9, επαναλαμβάνω, ενώσεις κλπ. Και αν αυτά τα χρήματα τελικώς με κάποιο τρόπο θα επιστρέψουν σε εκείνους που έβαλαν σε δύσκολη περίοδο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ρωτάω. Καταρχήν είναι πολλές χιλιάδες, έτσι. Αν θυμάμαι καλά, γιατί ήταν, τα νούμερα ήταν πριν από αρκετούς μήνες, τότε που ξεκίνησαν οι αντιρρήσεις και μάλιστα όταν τέλειωναν οι διαδικασίες των δασικών χαρτών. Αν θυμάμαι καλά, μέσα σε μερικές μέρες κατατέθηκαν 4-5 χιλιάδες αιτήσεις αντιρρήσεων μόνο στα Χανιά και υπερδιπλάσιες εδώ στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Ξέρω πολύ καλά ότι πολλοί άνθρωποι δώσανε αρκετά χρήματα σε αυτές τις διαδικασίες. Βέβαια, η εγκύκλειος δεν μιλάει ότι θα δοθούν πίσω τα χρήματα των αντιρρήσεων. Πιστεύω ότι η πολιτεία, αν μη τι άλλο, θα κάνει το αυτονόητο και θα επιστρέψει τα χρήματα αυτά που κατατέθηκαν για την αντίρρηση. Πόσο κόστιζε μία αντίρρηση? Πόσο κόστιζε μία αντίρρηση μαζί με τα παράβολα? Διότι το να κάνεις, να προχωρήσεις σε μία τέτοια πράξη, εκτός από το παράβολο, σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις ένα τοπογράφο, να πάρεις ένα μηχανικό, να πας στο χωράφι σου, να πας να μετρήσεις, να πας στα συμβόλαιά σου, να πας ενδεχόμενα σε συμβολαιογράφο. Ένα απλό παράδειγμα, το λιγότερο, πόσο κοστίζει? Αναλόγως λοιπόν την έκταση την οποία έχει καθένας, μπορεί να. Το παράβολο ήταν το λιγότερο, έτσι, ήταν 70-80 ευρώ, 100 ευρώ, αναλόγως την έκταση, αλλά για την αίτηση. Από εκεί και πέρα, φυσικά, και το να μαζέψει όλα αυτά τα χρήματα, το να σου γράψει κάποιος την αντίρρηση, ένας δικηγόρος, προφανές είναι τα χρήματα τα οποία είναι αναλόγως και την διαδικασία που έβαλες. Αν υπολογίσουν ότι ένα τοπογραφικό θα πήγε τουλάχιστον από 300 ευρώ και πάνω, αναλόγως στην έκταση, μπορεί να πιάνει και έχει κάποιες χιλιάδες ευρώ, έτσι, να συζητούσαμε για πολλά στρέμματα. Έτσι, που συνήθως αυτά που συζητάμε, ειδικά τα. Για το ελάχιστο μιλάμε ως παράδειγμα και δεν πάμε στις μεγάλες περιπτώσεις. 300 ευρώ σίγουρα θα στήχησε σε κάποιον η όλη διαδικασία. Σε πόσο? Το λιγότερο το οποίο θα στήσει. 300 ευρώ θα στήσει το λιγότερο. Ναι. Αν συμπεριλάβουμε βέβαια ένα τοπογραφικό, έναν δικηγόρο που θα σου έκανε την αντίρρηση και φυσικά το παράβολο που θα κατέβει. Μάλιστα. Ξεκινάς από τα 300 δηλαδή ευρώ για να φτάσεις, ας πούμε, μέχρι πόσο, κύριε? Και χιλιάδες ευρώ αν μιλάμε για μια έκταση 20-30-40 στρεμμάτων, γιατί υπάρχουν ιδιοκτήτες και ιδιαίτερα αγροτινοτροφικές ιδιοκτησίες, οι οποίες είναι πολλά στρέμματα, έτσι. Μάλιστα. Και λέτε εσείς, η πολιτεία φαντάζεστε και ευελπιστείτε ότι θα κάνει το αυτονόητο με κάποιο τρόπο να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά σε εκείνους οι οποίοι τα έβγαλαν σε δύσκολη περίοδο από την τσέπη τους. Γιατί αυτό είναι το ηθικό. Το παράβολο που κατέθεσαν, έτσι. Αμήτι άλλο το παράβολο που εισέπραξε η πολιτεία, έτσι. Γιατί από το δικηγόρο ή από το τοπογράφο σου, λίγο δύσκολο να πάρει τα χρήματά σου πίσω, έτσι.
Αν μη τι άλλο, το παράβολο. Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, το παράβολο που εισέπραξε η πολιτεία. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κυρία Δουλειεράκη, ας μείνουμε στο θέμα ότι πολλές φορές και εσείς οι δημοσιογράφοι και εμείς ως τεχνικοί, όταν αφορά ένα θέμα τεχνικό, το τεχνικό μελητήριο, και εμείς ως σύμβουλος της πολιτείας, παρά το ότι φωνάζουμε εδώ και ένα χρόνο για αυτά τα θέματα, σταδιακά η πολιτεία αφουγκράζεται και σταδιακά, αν μη τι άλλο, ανταποκρίνεται. Βέβαια, πολλές φορές είναι αργά, αλλά προφανώς επιμερίζουν αυτό το κόστος, το αποδέχονται δεν το αποδέχονται, το επιβαρύνουν. Κύριε Ταβερναράκη, σταδιακά αφουγκράζονται τα αιτήματα ή αποσπασματικά? Αποσπασματικά, μάλλον θα έλεγα. Ναι, αποσπασματικά ίσως πολλές φορές, αλλά τουλάχιστον σταδιακά, τουλάχιστον στην συγκεκριμένη περίπτωση, και αναφέρομαι στις σταδιακές αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες είναι πάνω από 10-15 εγκύκλοι, έχουν βγει στη συνέχεια μετά την ανάρτηση από το ξεκίνημα των δασικών χαρτών, είτε διευκρινιστικές, είτε θα σας θυμίσω για τους ασπαλάθους, θυμάστε ότι δεν είναι δασικά και λοιπά, να καθορίσουμε, αρκετές διαδικασίες έγιναν. Εδώ οι άνθρωποι έχασαν τον ύπνο τους, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Αυτό σας είπα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι η αγωνία που περνάει κάποιος ιδιοκτήτης να μην χάσει την περιουσία του, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Την οποία είτε την καλλιεργεί, είτε την καλλιεργούσε ο παππούς του, και σήμερα είναι δασικό, που ήταν πάρα πολλές ιδιοκτησίες. Έτσι, εγκαταλελειμμένα, οι δασωμένοι αγροί ήταν άπειρες ιδιοκτησίες. Και ειδικά σε πιο ορεινές περιοχές. Άρα λοιπόν, κύριε Ταβερναράκη, το πολιτικό κόστος ήταν αυτό που μέτρησε πολύ περισσότερο, γιατί αρχικά υπόθηκε ότι, ξέρετε, δεν διεκδικεί το ελληνικό δημόσιο εκτάσεις από την Κρήτη και με κάποιες άλλες περιοχές που αναφέρατε, αλλά να που φτάσαμε μετά στο πλήρωμα του χρόνου, για να έρθουμε χρόνια μετά και να μιλήσουμε και να πούμε κάτι άλλο, να πούμε το ίδιο, αφού περάσαμε μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Με όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει ο κάθε πολίτης. Και όλα αυτά φοβούμενοι το πολιτικό κόστος. Κύριε Ταβερναράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.